Είμαστε προσωπή από 60 οικογένειες του συγκροτήματος Παπά στη Λυθή. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και εκπρόσωποι των Ιθαγενών εκεί πέρα, οι οποίοι μέχρι τώρα με κάποια καθρεφτάκια τα οποία τους δίνανε, τους κάνανε να χαμογελούν. Αλλά το χαμόγελο πλέον στέρεψε και πλέον έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία. Γιατί η κατάσταση πλέον είναι τραγική. Μας υποσχεθήκατε ότι κάποιοι από το ΙΠΤΕΠ, δεν συζητάμε για την προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία πράγματι είχαμε μια πολύ μεγάλη κορυφή επί 4 χρόνια. Και αυτό ήταν και το αποτέλεσμα αυτό που συνέβη. Περιμέναμε κάτι καλύτερο από την τωρινή δημοτική αρχή, με κάποιους από τη Λυτή, οι οποίοι είμαι σίγουροι δεν ούτε καν ξέρουν ποιοι είμαστε, φανταστείτε. Οι οποίοι υποσχεθήκαμε ότι θα ενιαστούν για το πρόβλημά μας. Σας λέω ποιο τι συμβαίνει. Εδώ και 8 χρόνια είμαστε 60 οικογένειες, δίνουμε τα ίδια δημοτικά τέλη όπως δίνουμε όλοι οι Λυταίοι. Όχι μόνο δεν έχουμε αποχέτευση, κάθε εβδομάδα θέλω να σας πω ότι καθαρίζουμε 3 φορές το βόθρο μας. 150 ευρώ το συγκρότημα δίνει μόνο κάθε εβδομάδα για το βόθρο. Εκτός από αυτό, δεν έχουμε δρόμο. Με τις τελευταίες βροχές είχαμε χαντάκι 62 πόντους. Το μετρήσαμε. Να σας δείξω φωτογραφία. Κανένας δεν νοιαζότανε. Κανένας, μα κανένας δεν νοιάστηκε. Ο αντιδήμαρχος που προηγουμένως μιλούσε με τον δήμαρχο ούτε καν ξέρει ποιοι είμαστε και ούτε καν ξέρει το πρόβλημά μας. Και ό,τι έγινε είναι ένα μπάλμα το οποίο μπορεί να το είπαμε τώρα. Ποτέ δεν ήθελε και δεν νοιάστηκε εκεί για μας. Μπορεί ο κύριος ο Τόλης κάποια στιγμή να έκανε κάποιες φιλότιμες ενέργειες, αλλά ήταν επιπόλες και επιφανειακές. Με το να ρίχνεις σε κάποιον ο οποίος έχει ανοιχτή καρδιά, του κάνουν χείλη ανοιχτής καρδιάς λίγο ενόπνευμα, δεν γίνεται κάτι. Είναι τραγική η κατάσταση. Οι βροχές είναι συνεχόμενες. Το οδόστρωμα του δρόμου είναι σε κάτι. Όλοι, αν τους ρωτήσετε, μαζεύουμε τις αποδείξεις να σας φέρουμε από τα μολυσέρ. Δεν είναι κάτι που το λέμε έτσι για τέτοιο χαρτολογώντας. Έρχονται επισκέπτες στα σπίτια και μας κοροϊδεύουν. Δεν έχουμε ούτε αποχέτευση, έγινε κάτι από την τωρινή διοίκηση για να βγει στις πιο προηγούμενες εκλογές. Επιφανειακά πήγε, έκανε, έσκαψε έναν δρόμο, ούτε αυτοί δεν ξέρουν γιατί το σκάψανε, για να πούνε ότι κάναν κάτι μέσα σε 10 μέρες και από τότε έχει παραιτηθεί εδώ και 6 χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση.